Τα χάσα. Λέω, φαίνεται πως πεθαίνω. Κόβω την αναπνοή μου. Έζησε τον απόλυτο εφιάλτη στα χέρια ενός Πακιστανού που την ξυλοκόπησε άγρια μέσα στο ίδιο της το σπίτι. Τα τραύματα στο κεφάλι και το σώμα της ηλικιωμένης αποτυπώνουν την αγριότητα της επίθεσης, με την ανήμπορη γιαγιά να αντιστέκεται για να γλιτώσει από τα χέρια του μανιασμένου άνδρα. Η 86χρονη από τη Γραλιά περιγράφει με τρεμάμενη φωνή το μαρτύριο που έζησε μέσα στο σπίτι της. Εμείς είμαστε στο σπίτι μου. Τα αφηρημένη, τον εθωρό μου στο σπίτι μου και μπαίνει και φοβήθηκα. Και λέω, τι θες? Και μου λέει, όχι λεφτά. Και τι θες? Λέει, δεν μιλούσε. Και του λέει, σήκω φύγει έξω. Σήκω φύγει έξω, τον έβγαλε με το ζόρι έξω και κλείνει την πόρτα και φεύγει. Όπως υποστηρίζουν η Ελένη Μπαλοθιάρη και ο γιος της, λίγο αργότερα ο άντρας επέστρεψε, αυτήν τη φορά όμως δεν δίστασε να της επιτεθεί. Μου έκλεισε το στόμα και μου έριχνε γροθιές, είπε η ηλικιωμένη γυναίκα, λέγοντας πως φοβήθηκε για την ίδια της τη ζωή. Μετά από 5-10 λεπτά ξανά έρχεται. Η μητέρα μου τότε έκανε καφέ. Και όπως ήμουν τώρα γυρισμένη από την πόρτα μου να πάω κάμω την καφέ στο καζάκι, θα θέλω και ανοίγει η πόρτα, ήταν η πόρτα ανοιχτή και την ανοίγει καλά καλά και θέλω το φως από το καθρέφτη. Τον βλέπει πάλι και έρχεται μέσα, του λέει ξανά, τι θέλεις βρε παιδί μου εσύ, θέλεις τίποτα? Δεν της μίλησε, δεν είπε τίποτα, μόνο την έπιασα τα μαλλιά, την έριξε κάτω. Και βγαίνει από πάνω και μου κρατάει το στόμα, εγώ φάζα βοήθεια, αυτό είναι στον άνθρωπο, στον άνθρωπο, ότι είναι το καλό, και ντόκο, το κεφάλι. Γροθιές, μπάτσους, το έχει έρθει κατά τη μύτη μου, το στόμα μου, αλλά με την άλλη χτυπούσε, με το δεξιό χτυπούσε. Η γιαγιά από την Γραλιγιά κατάφερε να φωνάξει βοήθεια, με τον δράστη να τρέπεται σε φυγή. Η αντίδραση των περίοικων ήταν άμεση, που έσπευσαν στο σπίτι της για να δουν τι είχε συμβεί και εκεί βρήκαν την ηλικιωμένη σε κακή κατάσταση μετά την άγρια επίθεση. Βγήκα όξο και φώναζα βοήθεια. Ήρθε ο κόσμος όλος, είναι καλά. Κάποια στιγμή φώναξε η μάνα μου βοήθεια και ήρθε απέναντι εκείνο ο Αργύρης, ο Καταρτζής, ο νεαρός, ο οποίος είδε τον νεαρό που έφευγε την ώρα και τον πήραν κυνήγι. Έχει μόλοπες, μελανιές, το πόδι της είναι πλεισμένο, δεν μπορεί να περπατήσει. Κάτοικοι της περιοχής άμεσα ξεκίνησαν να ψάχνουν τον δράστη σύμφωνα με την περιγραφή της 86χρονης. Έπειτα, αφού τον εντόπισαν, ειδοποίησαν την αστυνομία που προχώρησε στην σύλληψή του, ενώ σύμφωνα με μαρτυρίες, ο Πακιστανός βρισκόταν σε κατάσταση μέθης. Βγήκαμε από κάτω στον παραλιακό δρόμο και είδαμε όντως έναν Πακιστανό που έμοιαζε στην περιγραφή και μάλιστα ήταν και μεθυσμένος, κρατούσε ένα μπουκάλι μπύρα στο χέρι. Τον παρακολουθούσαμε μέχρι το σημείο που μπήκε σε μία αυλή ενός σπιτιού που δεν ξέρω αν ήταν καν εκεί που μένει. Ειδοποίησα αμέσως την αστυνομία. Η Ελένη Μπαλοθιάρη, μετά από αυτήν την τρομακτική περιπέτεια που έζησε, ζητά να αποδοθεί δικαιοσύνη, ενώ ο 26χρονος συλληφθέντας που σήμερα εμφανίστηκε στον εισαγγελέα έλαβε αναβολή για την Δευτέρα με την αυτόφορη διαδικασία.